50 θέσεις εργασίας ανοίγουν με την κατασκευή του ΤΑΠ στο νομό Ροδόπης, αριθμός σημαντικός αν σκεφτεί κανείς πως τα ποσοστά ανέργων μόνο στην Κομωτινή φτάνουν στο 35% σύμφωνα με το εργατικό κέντρο. Άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στο πολύκεντρο για να συμπληρώσουν την αίτηση για εργασία στην κατασκευή του αγωγού. Η εταιρεία ζητά ανειδίκευτο προσωπικό με τους ενδιαφερόμενους να τονίζουν πως τόσο μεγάλα έργα είναι σημαντικά για την περιοχή, καθώς μόνο έτσι μπορούν να μειωθούν οι δείκτες της ανεργίας. Εγώ είμαι εργάτης. Τώρα ήρθαν για να δώσω αυτά τα χαρτιά μέσα για να πάω για δουλειά μετά. Πώς τα βγάζετε πέρα όλο αυτό το καιρό που είστε άνεργος? Εκεί εδώ πέρα, άμα βρω καμιά δουλειά, πηγαίνω δουλεύω. Όπου βρω. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό το έργο που γίνεται βασικά. Γιατί θα προσλάβουν και άτομα, θα γίνουν. Θα μειωθεί η ανεργία. Θα μειωθεί η ανεργία, θα γίνουν έργα και. Πόσο χρόνια εσύ παλεύεις για να βρεις δουλειά? 9 μήνες με ένα χρόνο, ναι. Πόσο τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ευκαιρίες που δίνονται? Στην αγορά, ναι, όντως είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Απλούστατα, όπως και να πούμε, όποιος θέλει δουλειά, όποιος θέλει να δουλεύει, δουλεύει. Ο Παύλος είναι μόλις 33 χρόνων σε μια παραγωγική ηλικία και η δουλειά για αυτόν είναι σημαντική, καθώς σε λίγο η οικογένειά του θα μεγαλώσει και το μέλλον είναι ζωφερό αν σκεφτεί κανείς πως τους τελευταίους 9 μήνες προσπαθεί να βρει μόνιμη εργασία για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Δύο πλήτηρια έχω. Το ένα είναι το ΕΔ, το άλλο είναι ΤΕ. Έχω δίπλωμα γάμα κατηγορίας που είναι οδηγός. Και κατά τα άλλα περνάω και ΠΕΗ τώρα αυτή τη στιγμή. 33 χρονών. Παντρεμένος. Παραγωγική ηλικία. Ναι, παντρεμένος. Περιμένουμε και παιδί. Τώρα όπου να είναι θα μας έρθει με το καλό. Και είναι δύσκολα τα πράγματα να φανταστώ έτσι. Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο όπως ήταν πολύ πιο παλιά που πήγαινε σε ένα εργοστάσιο, ζητούσε δουλειά και σε έπαιρναν κατευθείαν και εργαζόσουν. Από την πρώτη μέρα που ερχόσουν, ούτε αίτηση, ούτε να περιμένεις και ξέρω εγώ και πότε. Τώρα είναι, ναι, λίγο πιο. Τρέξιμο και ψάξιμο για να. Ναι.